Τον τελευταίο καλεσμένο μας για σήμερα, τον Τομεάρχη Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά για τη μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Την αποδοχή της πρόσκλησης, ναι. Κύριε Σταϊκούρα, είχαμε στο μεταξύ από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, είχαμε αυτή την συμφωνία με τους θεσμούς. Θέλουμε μια δική σας αποτίμηση. Ήταν μια καλή, μια κακή συμφωνία? Το γνωρίζαμε και πριν ένα μήνα που είχαμε ξαναμιλήσει ότι θα ήταν μια κακή συμφωνία. Διότι αυτή η συμφωνία προέρχεται από πρώτερη απόφαση του Eurogroup που έχει προσυπογράψει η ελληνική κυβέρνηση για υψηλά πρωτογενή πλονάσματα, για συγκεκριμένα μέτρα, για συγκεκριμένες δεσμεύσεις της χώρας. Αυτό που είδαμε είναι υποχωρήσεις της κυβέρνησης συνεχώς και παντού, διαπραγματευτικές ήττες και ψέματα. Αλήθεια, επειδή είπατε ότι συζητήσαμε πριν από ένα μήνα, ναι. Τι έχει αλλάξει όταν, και έχω μπροστά μου το συγκεκριμένο κείμενο, 25 Ιανουαρίου του 2017, δηλαδή φέτος, mm-hmm. ο κ. Πρωθυπουργός δήλωνε στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι παράλογες απαιτήσεις του ΔΝΤ για επιπλέον μέτρα ύψους 3,6 δις ευρώ. Αυτά θα πάρει η σημερινή κυβέρνηση. Συνέχιζε. Πιστεύουν ότι πρέπει να δεχθούμε να τα νομοθετήσουμε και μάλιστα εκ των προτέρων για το 19. Υποχώρησε και σε αυτή την κόκκινη γραμμή, την δίθεν κόκκινη γραμμή η ελληνική κυβέρνηση. Και συνέχιζε. Πιστεύουν ότι πρέπει να νομοθετήσουμε μείωση αφορολόγητου και νέες περικοπές συντάξεων. Αυτό αποφάσισε η σημερινή κυβέρνηση. Και κατέληγε, εμείς έχουμε σαφή θέση πως δεν πρέπει να το κάνουμε. Και δεν θα το κάνουμε. Και το έκανε. Ή θα το κάνει. Άρα, αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2017. Όταν συνεπώς με ρωτάτε αν άλλαξε κάτι από τον προηγούμενο μήνα, προφανώς δεν έχει αλλάξει, διότι η κυβέρνηση ουσιαστικά υλοποιεί τις δεσμεύσεις της που τις εμφάνιζε ως δήθεν κόκκινες γραμμές. Μάλιστα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο κ. Αυγενάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, θα επαναδιαπραγματευτεί τα μέτρα τα οποία φαίνεται να συμφώνησε η κυβέρνηση? Λοιπόν, η κάθε συμφωνία δεσμεύει τη κάθε κυβέρνηση, δεσμεύει επειδή υπάρχει συνέχεια στη χώρα και την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν εν πορεία να αλλάξουν όροι του μνημονίου. Και αυτό θα κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, μπορούμε. Και ειδικά εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα διότι την ιδιοκτησία της δημοσιονομικής πολιτικής την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Επιλογή της σημερινής κυβέρνησης είναι η αύξηση των φόρων. Επιλογή της δικής μας κυβέρνησης θα είναι η μείωση των φόρων με ισοδύναμο από το σκέλος των δαπανών. Άρα μία περιοχή στην οποία θα υπάρξουν αλλαγές στις δεσμεύσεις που θα αναλάβει η κυβέρνηση. Δεύτερη περιοχή. Επειδή μιλήσαμε για φόρους, σας θυμίζω ότι το 2014, εκτός μνημονίου, δεν το έγραφε κανένα μνημόνιο, η προηγούμενη κυβέρνηση μείωσε σειρά φορολογικών συντελεστών. Μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, τις ασφαλιστικές εισφορές, την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Άρα το κάναμε και θα το ξανακάνουμε. Και τρίτη παρατήρηση, αν δείτε διαχρονικά, οι κυβερνήσεις με κορμό ή αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας επιτυγχάνουν υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Ναι. Γιατί μπορούμε να υλοποιήσουμε, επειδή τις πιστεύουμε, αποκρατικοποιήσεις και διαθεωρητικές αλλαγές, όχι σαν τον κύριο Πρωθυπουργό, που έλεγε ότι δεν θα ξεπουληθούν τα περιφερειακά αεροδρόμια στη Fraport και σήμερα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της Fraport. Υλοποιήσαμε και θα υλοποιήσουμε διαθεωρητικές αλλαγές που η κυβέρνηση από αβελτηρία ή ανικανότητα ή συνδυασμό και των δύο δεν υλοποιεί. Και έτσι θα πληρώσουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Πληρώσαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο παρελθόν, σήμερα αυτές έχουν αυξηθεί. Οπότε δημιουργούμε πληρέστερα τις συνθήκες και οικονομική μεγέθυνση, που σημαίνει ότι θα δοθεί η δυνατότητα να διαπραγματευτούμε και πάλι τους δημοσιονομικούς στόχους. Τους μέσω μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους. Δηλαδή, λέτε για μια εφαρμογή ενός διαφορετικού πολιτικού και οικονομικού μείγματος. Λέω ότι μπορούν να επιτευχθούν στόχοι του μνημονίου ή μελλοντικά να επαναπροσδιοριστούν στόχοι του μνημονίου, ανάλογα με το πόσο αξιόπιστη και αποτελεσματική είναι η κυβέρνηση. Όταν είσαι αξιόπιστος και αποτελεσματικός, κερδίζεις βαθμούς ελευθερίας. Και επειδή μιλήσατε για στόχους, σας θυμίζω ότι το 2012 ανατρέχω ορισμένες φορές στο παρελθόν για να αποδείξω ότι έχει γίνει και μπορεί να ξαναγίνει. Το 2012, στο δεύτερο μνημόνιο, οι δημοσιονομικοί στόχοι μετατέθηκαν για 2 χρόνια. Το 2012 ελήφθησαν στο μνημόνιο
ορισμένα μέτρα, τα οποία ποτέ όμως δεν υλοποιήθηκαν. Όπως είναι η εισφορά που θα έμπαινε στα κέρδη των επιχειρήσεων. Γιατί επιτυγχάναμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα αυτό που λέω είναι ότι εν πορεία, μέσα από την αξιοπιστία της κυβέρνησης, μέσα από την υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων και μέσα από ένα ισορροπημένο δημοσιονομικό μείγμα, θα δοθεί η δυνατότητα στην επόμενη κυβέρνηση να μειώσει φορολογικούς συντελεστές, να αλλάξει δημοσιονομική πολιτική, να επιτύχει υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Κύριε Στεργούρα, σήμερα συζητείται στη Βουλή συγκρότηση εξεταστικής για την υγεία. Έχουμε και μια εξεταστική που τρέχει για τα εξοπλιστικά. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις εξεταστικές και αν θα αποδοθούν ευθύνες και με τη σύμφωνη γνώμη του δικού σας κόμματος σε αυτούς που τυχόν αποδειχθεί ότι τις φέρνουν. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά που η κυβέρνηση είναι κοντά στο να κλείσει μια αξιολόγηση, μια συμφωνία, ανοίγει η συζήτηση για μία ή περισσότερες εξεταστικές. Άλλες εξεταστικές δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, βλέπετε για τα οικονομικά των κομμάτων. Άλλες εξεταστικές έχουν μείνει στη μέση. Σας θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση ψήφισε εξεταστική για τα μνημόνια το 2015. Και όταν η ίδια υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015, σταμάτησε η εξεταστική της εργασίας της. Δεν υπάρχει πόρισμα. Συμμετέχω σε αυτήν την εξεταστική. Mm-hmm. Από το καλοκαίρι του 2015 σταματήσαμε ξαφνικά τις εργασίες χωρίς κανένα πόρισμα. Άρα, μέχρι σήμερα εξεταστικές ή δεν βγάζουν κανένα αποτέλεσμα αυτής της κυβέρνησης, γιατί γίνονται για επικοινωνιακούς και εσωτερικούς μόνο λόγους, ή σταματάνε στη μέση όταν η κυβέρνηση υλοποιεί οι ίδιες πολιτικές και χειρότερες, όπως είναι το τρίτο μνημόνιο. Πάμε σε συγκεκριμένη εξεταστική. Και μόνο το χρονικό διάστημα το οποίο καλύπτει η πρόταση της κυβέρνησης αποδεικνύει τα κίνητρά της. Ξεκινάει από το 1997 και όχι από το 1996, αλήθεια γιατί όλοι το γνωρίζουν, και καταλήγει πριν από την δική της διακυβέρνηση. Δηλαδή, όπως ήταν και η πρόταση. Τι γνωρίζουν όλοι, κύριε Στεϊκούρα? Διότι μέλη τότε της κυβέρνησης είναι σημερινά μέλη της σημερινής κυβέρνησης. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ολοκληρώνεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική στο τέλος του 2014. Mm-hmm. Όπως έκαναν και για την οικονομία το πρώτο εξάμεινο του 2015. Σταμάτησαν στο τέλος του 2014. Και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να σταματήσουν την εξεταστική γιατί προέκυπταν διάφορα θέματα για την πορεία της οικονομίας του 2015. Τότε που ήταν υπουργός ο κ. Βαρουφάκης, σας θυμίζω. Άρα, εάν θέλουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη εξεταστική για την υγεία, σας θυμίζω ότι η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, έχει στηρίξει όλες τις εξετάσεις που θέλει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να πάει μέχρι σήμερα, όπως είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό σημαίνει διαφάνεια, αυτό σημαίνει πλήρη απόδοση ευθυνών από τότε μέχρι σήμερα. Η εξεταστική για την δανειοδότηση των κομμάτων και των ΜΜΕ δεν επέφερε αποτέλεσμα κατά τη γνώμη σας? Μα είναι σαφές, βγήκαν τα πορίσματα. Mm-hmm. Υπάρχει πλήρης ανάλυση του τι έχει γίνει, δεν χρειάζεται να τρέξουμε στο παρελθόν, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στο αν και πού υπήρχαν ευθύνες. Και όπως είδατε, σε πολιτικό πρόσωπο δεν αποδόθηκαν. Μάλιστα. Αφήστε δε που και σε αυτό το κεφάλαιο που μου ανοίξατε mm-hmm. θα άξιζε τον κόπο κανένας να δει την δανειοδότηση μέσων ενημέρωσης πρόσκειται φιλικά στη σημερινή κυβέρνηση ή την χρηματοδότηση του ίδιου του κόμματος της σημερινής κυβέρνησης, του ίδιου του κόμματος που αποτελεί το βασικό πυλώνα της σημερινής κυβέρνησης. Διότι σας θυμίζω ότι υπάρχουν επιστολές του κ. Πρωθυπουργού προς τράπεζα με την οποία ζητάει δανειοδότηση του κόμματός του με τους ίδιους όρους που γίνονταν η δανειοδότηση και άλλων κομμάτων. Οπότε και εκεί δεν προέκυπτε τίποτα, γιατί πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτά που δήθεν κατηγορούσε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεϊκούρα, για τον χρόνο σας. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση, κύριε Στεϊκούρα.